Ναι, ξέρετε πολύ καλά ότι τις απόκριες εγώ τις έχω μια μεγάλη αδυναμία, ασφαλώς αυτό φαίνεται. Αυτό που δεν μπορώ να σας κρύψω όμως είναι η λαχτάρα για να δείξουμε σήμερα θέματα, προτάσεις, πώς μπορούμε μόνες μας και μόνοι μας να φτιάξουμε τη δική μας αποκριάτικη στολή. Αν, για παράδειγμα, θέλουμε να ντυθούμε μέδουσες, εδώ έχετε βρει την κατάλληλη πρόταση. Τη συγκλονιστική ομπρέλα είναι αυτή και πόσο ωραία νιώθω και πόσο πιο ωραία θα ένιωθα αν φαίνονταν τα λαμπάκια αυτής της μέδουσας. Μαρή μου Σταϊζή, η χαρά μου δεν περιγράφεται, για μια ακόμα φορά όμως συναντιόμαστε και μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το mood της αποκριάς, πάμε να δούμε τρόπους να μην μας κοστίσει και κουκοσαϊδόνι, για να ετοιμάσουμε για μικρά και μεγάλα παιδιά, βέβαια, για όλη την οικογένεια, προτάσεις έξυπνες, ευρηματικές, ανάλογα με το τι θέλουμε να ντυθούμε. Δεν ξέρω αν έχεις αποφασίσει τι θα ντυθείς εσύ φέτος, εγώ ακόμα αμφιταλαντεύομαι, αυτές όμως οι προτάσεις μου κλείνουν το μάτι. Σου δίνω την ομπρέλα και σου δίνω και πάσα για να μας πεις και ένα καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάρε την ομπρελίτσα σου. Ευχαριστώ. Η γλυκιά μου μέδουσα. Η μέδουσα εδώ, ναι, η οποία είναι και πάρα πολύ εύκολη. Και όμορφη. Τις έχω βάλει και θα βάλουμε άλλο ένα μάτι, σου έχω φέρει εννοείται. Απλώς δεν το έβαλα για να σου το δείξω πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλή κατασκευή. Κορδέλες, τις βάζεις εδώ, τις πιάνεις από μέσα. Ναι. Και για να μην, αν δεν θες να τη χαλάσεις την ομπρέλα και θες να τη χρησιμοποιήσεις και κάπου αλλού μετά τις απόκρες και αυτά, βάζεις ζελοτέιπ. Τέλεια. Εγώ τις έπιασα εδώ στις άκρες και κόλλησα με το ζελοτέιπ και τα φωτάκια είναι με μπαταρίες. Με μπαταρία. Έβαλα ζελοτέιπ, το πιάσα στη βάση τις μπαταρίες, το ζελοτέιπ, την κατασκευή, τσουκ, και έβαλα και τα φωτάκια και είναι φανταστική το βράδυ ειδικά. Είναι τέλεια. Εντάξει, είναι και μόνο μέσα να είσαι. Ασφαλώς. Και βάζεις μετά από κάτω, μπορείς να βάλεις γκρι, μπορείς να βάλεις μοβ, μπορείς να βάλεις άσπρα, ό,τι μονόχρωμο, ναι, της μέδουσας ας πούμε και τσουκ. Είσαι έτοιμη. Και σκέφτομαι ότι μπορείς να βάλεις και αυτά τα ωραία αυτά τα κολάν που έχουν αυτό το σαν. Μπράβο, τα και αριστερά. Πω, παιδί μου, πάταγο. Και βάζεις και μικρή μεγάλη. Μικρή μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Και ντύνεσαι και σορτή με όλη την οικογένεια. Και είναι πάρα πολύ οικονομικό, δηλαδή τίποτα. Εντάξει. Και η ομπρέλα μετά. Ναι, ναι, έχεις κιόλας. Ναι, μια χαρά ομπρέλα. Πάμε να κάνουμε το μάτι. Έλα, σου δείξω το μάτι. Γιατί πολύ μου αρέσει. Νόμιζα ότι μου κλείνει το μάτι η μέδουσα, αλλά τελικά ήταν για να γίνει μονόθαλμη. Λοιπόν, παίρνουμε ένα άσπρο χαρτί, αρκετά λίγο σκληρό έτσι για να κρατηθεί και ένα ό,τι χρώμα θέλουμε, μπορεί κανένα μπέζ, μπορείς ένα άσπρο, την άλλη απλώς να μπορεί να βαφτεί μαύρο, για να κάνουμε το μέσα. Η χαρά μου είναι να βλέπω τέτοιες προτάσεις χειροποίητες που δεν κοστίζουν και πολύ, από ανθρώπους οι οποίοι το σκέφτονται ή τελευταία στιγμή αποφασίζουν. Θέλουν όμως να ντυθούν και θέλουν να νιώσουν αυτό το mood, το αποκριάτικο. Μ' αρέσουν οι απόκριες, βρε παιδί μου, μ' αρέσουν, τις αγαπώ πάρα πολύ. Και ιδίως όταν βλέπω τέτοιες προτάσεις και στολές, λιώνω, θαυμάζω. Μέχρι να έχουμε πολλά ετοιμάσει σήμερα για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και τα παιδάκια μας είναι ωραία. Με απλά υλικά, ε! Μα πολύ απλά. Μα και να σου πω κάτι, καμιά φορά τη τελευταία στιγμή είναι και τα πιο ωραία. Συμφωνώ. Λέγαμε πριν ότι βλέποντας το look σου και αυτή την ωραία μπλούζα σου, μου είπες ότι ακόμα και από αυτό, πώς είσαι σήμερα ντυμένη, τίγρη, να ντυθώ κι εγώ καρτούν και να βγούμε έξω. Να σου πω κάτι, εγώ ας πούμε πέρυσι δεν είχα πολύ διάθεση να ντυθώ. Λοιπόν, κάποια στιγμή βλέπω μία μπλούζα με το μίκι που είχα, λέω αυτό θα κάνω. Πήρα και δυο αυτιά, έβαλα και μία κόκκινη φουστίτσα που είχα και ντύθηκα μίνι, μίκι, δεν ξέρω τι τέλος πάντων. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί και την τελευταία στιγμή, αυτό που είπαμε πριν, να κάνεις, να πάρεις μια μπλούζα, ναι, που έχει έναν ήρωα πάνω. Να, εδώ, τίγρης. Το κορίτσι αυτό είναι έτοιμο. Βάζεις και μια ουρίτσα. Μπράβο. Και αυτάκια. Και αυτάκια. Και τιμή. Και κάνεις και ένα μακιγιάζ, αν θέλεις, εσύ από αυτά τα ωραία. Μπράβο. Που κάνουν. Και δεν χρειάζεται και πολύ, ούτε πολύ χρόνο, ούτε πολύ. Να σου κοστίσει πολύ. Ναι. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί μπορούμε για όλη την οικογένεια να βρούμε προτάσεις και για τα παιδάκια μας που είναι σε νεαρή ηλικία και θέλουμε το κάτι διαφορετικό, ασχολούμαστε κιόλας, κάνουμε με τα χεράκια μας και άλλες προτάσεις. Κυρίως όμως παίζουμε σε αυτά τα αξεσουάρ. Καπελάκια, μπιχλιμπιδάκια που μπορούμε να βάλουμε και οπ, ξαφνικά μεταμορφώνουμε έτσι απλά πράγματα σε. Και να σου πω κάτι, είναι τόσο απλές οι κατασκευές που με ένα παιδάκι ας πούμε, από 4 χρονών και μετά το κάνεις πολύ εύκολα. Δηλαδή μπαίνει και αυτό σε διαδικασία. Ναι. Βάλε εγώ χθες είχα τον Οδυσσέα και μου έκοβε, επειδή του αρέσει πολύ να κόβει. Είναι η αγάπη του τελευταία. Λοιπόν, κινητικότητα τέλεια. Ναι, τρελαίνεται. Λοιπόν, ναι. Παίρνει λοιπόν και τον έβαζα, το κάτω, έλεγα, έλα, εδώ, τακ, και κόβε. Και το φτιάξαμε στην ουσία σαν να το φτιάξαμε μαζί. Έτσι είναι. Ορίστε. Έτοιμη. Άψογη. Η κυρία Μέδουσα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μία πρόταση.
Και πολύ ωραία πρόταση. Θα μπω για λίγο από κάτω τη. Μπες. Και θα συνεχίσω μετά. Λοιπόν. Πού με πας τώρα, θα με πας στο διάστημα. Να μην σε πάω τώρα. Να με πας, θέλω να πετάξουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ. Βλέπεις, ε. Πώς τώρα γίνεται αυτό. Σαν πύραυλος είναι αυτό. Τέλειο είναι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπουκάλι. Ναι. Όλοι έχουμε στο σπίτι. Λοιπόν, παίρνουμε αλουμινόχαρτο. Και μετράμε. Το βάζουμε εδώ. Περίπου εδώ. Το γυρίζουμε από την πιο έτσι ματ πλευρά του και το κλείνουμε. Τώρα μπορείς, εγώ έχω φέρει και τη σιλικόνη που γενικά για αυτές τις κατασκευές την προτιμώ, αλλά μπορείς να βάλεις για να το κλείσεις. Ταινία ή σιλοτέιπ. Ναι. Και βάζεις. Έλα, το χάσα. Κάτω, σου βάλω λίγο τέτοιο. Και εμείς τα έχουμε χαμένα με όλα αυτά τα οποία μας λες. Αλλά μας βλέπω ότι είμαστε ψύχρεμοι. Δες. Αυτό το πιο δύσκολο πράγμα, παλιά. Μη με βάλεις να σου βρω την άκρη από το σελοτέιπ. Ναι, και εγώ το. Το είναι βάσανο αυτό. Είναι βασανιστήριο. Λοιπόν, τώρα. Από κάτω, επειδή το καλό με το. Αλουμινόχαρτο είναι. Τσακ. Το τυλίγεις έτσι εδώ. Αν θες βάζεις και ζελοτέπ. Και τώρα εδώ στο πάνω μέρος κόβουμε λίγο τη μητούλα. Ίσα-ίσα να αρχίσει και το βάζουμε μέσα. Το υπόλοιπο για να κάνουμε την τρυπούλα. Γιατί πρέπει να μπει φωτιά. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο εδώ. Τώρα παίρνουμε γκοφρέ χαρτί. Μπορείς να πάρεις και πανιά. Ναι, και αυτό είναι ωραίο. Ό,τι είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, τα ανοίγεις. Τα κόβεις ό,τι διαστάσεις θες, δηλαδή μην αγχωθεί κανείς. Ό,τι διαστάσεις θες, όπως το θες. Ακανόνιστα, αρκεί να γίνει την και έκρηξη. Καλύτερα κιόλας, μπράβο, γιατί μετά. Μα η έκρηξη αυτό κάνει. Παφ. Ναι, δεν θέλουμε να είναι και τελείως όλα ευθεία. Έχεις επιλέξει κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, αποχρώσεις δηλαδή, που πλησιάζουν στη φωτιά και σε αυτή τη φλόγα. Λοιπόν. Και τα πιάνουμε μαζί. Τσουκ, 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 τσουκ. Έτσι εδώ. Θα τα δέσεις κιόλας πριν τα. Εγώ τους βάζω. Κάτσε, θα φτιάξω εγώ. Περίμενε. Είσαι αποφασισμένη. Ναι, θα το βρούμε. Και βέβαια μπορείς να βάλεις. Ναι, έχεις δίκιο. Και πανιά και μάλιστα και με ωραίο αυτή την ήριδα, αυτό το μέταλλο το οποίο μπορεί να έχουν. Ή επίσης γκοφρέ χαρτί μεταλλικό. Όλα αυτά που μπορείτε να βρείτε και σε ένα βιβλιοπωλείο, αλλά μπορεί να έχετε και στο σπίτι σας. Μπορεί να έχετε ένα κομμάτι από ύφασμα ή από κάποιο ρούχο. Κάντε το εκεί, ξέρετε το απλώστε το να φανεί. Λοιπόν. Να φαίνεται σαν. Βάλτε τη φαντασία σας να ενεργοποιηθεί και εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες από μικρούς φίλους που μας έχει στείλει με τη διαστημική τους στολή και όχι μόνο έτοιμους να πετάξουν στο διάστημα, να αγγίξουν το φεγγάρι, τον ουρανό με τα άστρα λοιπόν να γνωρίσουν και άλλες διαφορετικές εκδοχές τους. Πολλές απλές προτάσεις που με υλικά τα οποία έχουμε τις περισσότερες φορές και στο σπίτι μας μπορούμε να φτιάξουμε δικές μας στολές. Έτσι, λοιπόν, τώρα αυτό όπως είναι, το βάζουμε μέσα στο στόμιο. Και αυτό από μόνο του μαγκώνει, γιατί είναι και τα υλικά έτσι αυτά, τσουκ. Και τώρα πάμε να κάνουμε και καμιά έτσι τσουκ. Τσαχπινιές. Εδώ, τσαχπινιές, να είναι σαν φωτίτσες. Σου λέω, δεν μας πειράζει. Το διασκεδάζουμε. Πώς αλλάζει αμέσως. Και όλα ξεκίνησαν από ένα πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιήσαμε. Λοιπόν, και τώρα. Με τη σιλικόνη. Εγώ σου λέω την προτιμώ. Λέω ότι τη βρίσκεις και παντού. Ναι, τη βρίσκεις και παντού. Ναι. Πολύ εύκολα. Λοιπόν, βάζουμε εδώ. Οπ. Το παίρνουμε. Να μην φαίνεται και αυτό έτσι. Το βάζουμε. Οπ. Και παίζουμε και. Μπορούμε να βάλουμε και από πάνω ό,τι στολίδια θέλουμε. Εγώ σου βάλα αστεράκια. Και μου άρεσε πολύ. Έτοιμες οι τουρμπίνες.
Απογείωση, έτοιμη. Θα εκτοξευτεί. Και μετά, Houston, εδώ από πίσω. We have a problem. Εδώ από πίσω μπορείς να βάλεις, μπορείς να βάλεις λάστιχα, μπορείς να βάλεις κλωστή, ό,τι έχεις. Εγώ βάλα σπάγκο. Ναι. Ό,τι έχεις και πάλι. Εγώ έβαλα και σιλικόνη και ζελοτέιπ μαζί για να είμαστε σίγουροι. Σίγουροι. Και έτοιμοι για απογείωση. Και τώρα το παιδί μπορεί να βάλει μια γκρι του φόρμα. Πάλι, όπως είπαμε, και κολάν πάλι. Και κολάν και ασημένιο που έχουν και τα κοριτσάκια και όλα. Τα κοριτσάκια, τα αγοράκια που βάλουν κάτι, μπορεί να είναι μαύρα ή γκρι, να είναι ενιαίο ή άσπρο. Στην αστροναύτη. Μπορούν να βρουν και κανένα, να φτιάξουν και κανένα κράνος, καραπέλο, κάτι. Τσου, και είναι έτοιμοι. Είναι φανταστικό. Μα και εκεί να ξετρελαίνονται, γιατί σου λέει το φτιάξαμε μαζί με τη μαμά. Είναι φτιάξαμε εγώ, το φτιάξα εγώ. Είναι πολύ ωραίο. Τσακ. Και στην ερώτηση τι έχεις ντυθεί, αμέ. Και να σου πω κάτι, δεν, επειδή δεν υπάρχει κιόλας, δηλαδή δεν θα το δεις αυτό συχνά, είναι ωραίο, γιατί νιώθει έτσι και το παιδί. Ξεχωριστό και μοναδικό. Ναι. Πες μου ότι είναι σύννεφο. Είναι σύννεφο. Για όνομα του Θεού. Με βροχή. Τι τέλειο, παιδιά. Κοίτα, δεν ξέρω αν μπορώ να το φορέσω. Δεν θα το χαλάσω. Τέλειο. Τι έχεις κάνει εδώ. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει ένα καπέλο. Έχω βάλει πάνω βαμβάκι με σιλικόνη. Έχω πάρει κλωστές. Κορδέλες, συγγνώμη. Και έχω φτιάξει σταγόνες σε χαρτόνι. Και έτοιμο. Ναι. Θέλω να το δείξουμε. Αυτό ουσιαστικά χρειάζεται. Ναι, δεν το έχω τελειώσει όλο από εκεί. Επίτηδες για να δείξουμε. Ωραία. Έχω αφήσει έτσι ένα μικρό σημείο. Εμένα μου φάνηκε πληρέστατο. Εδώ, από εδώ. Α. Ναι. Νομίζω ήταν η τσαχπινιά. Επίτηδες το άφησα. Η κυρία Συνεφούλα ήμουνα. Έτσι. Τώρα με το που μου το πήρες από το κεφάλι μου, συνέφιασα όμως. Σκοτίγιασα. Λοιπόν, μπορείς να πάρεις βαμβάκι σε μπαλάκι αυτά εδώ. Βρίσκουμε πολύ εύκολα επίσης. Και σκέτο, αυτό είναι πιο ωραίο να το αφήσεις για το πάνω μέρος, έτσι, για να... γιατί μόνο με τα μπαλάκια είναι... θέλει λίγο από πάνω κάλυψη. Όγκο και περισσότερη ποσότητα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, βάζουμε σιλικόνη, τσουκ, και ξεκινάμε και βάζουμε. Τα κολλάς. Κολλάς, αυτό η σιλικόνη κατευθείαν στεγνώνει. Και του δίνεις αμέσως όγκο. Κρατάει, ναι. Και μπορείς να πάρεις ό,τι καπέλο θέλεις. Μπορεί να έχουν και κάποιοι από πέρυσι καπέλο. Ναι. Το καλύπτεις, οπότε δεν σε πειράζει. Και λίγο φθαρμένο να είναι. Μπράβο. Γι' αυτό είπα και εγώ το από πέρυσι. Γιατί εφόσον θα πειραχτεί, θα χαλαστεί. Ναι. Λοιπόν. Το σύννεφο έφερε βροχή. Λοιπόν. Να το κι ένα σύννεφάκι ακόμα. Τι επιτυχημένες μεταμφιέσεις. Δεν είναι τρομερές. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν. Και εδώ. Και πάλι μπορείς να μιλήσεις στο παιδί σου και για τον καιρό και για τις μεταβολές και για όλα. Ου, βέβαια. Τροφή για σκέψη και για συζήτηση είναι όλες αυτές οι δικασίες. Λοιπόν, έχω βάλει σε ένα χαρτί τις σταγόνες, έχω ζωγραφίσει. Mm. Κόβουμε λοιπόν και μία σταγόνα. Στολή σύννεφο. Και είναι πολύ ωραίο γιατί βρήκα κάτι ωραίες φωτογραφίες που είναι οικογένεια. Και είναι, ξέρω εγώ, ένας είναι αστραπή, βρομπή. Τέλειο. Ο άλλος είναι ήλιος και το μικρό είναι, ξέρω εγώ, συννεφάκι. Έχει συννεφάκι. Ναι, και έχουν ντυθεί ο καιρός όλοι μαζί. Λοιπόν, και έχω πάρει και μικρές κορδέλες γαλάζιες, καλύτερα σε αυτές τις αποχρώσεις. Να είναι πιο ομοιογενές. Λοιπόν, το γυρνάμε ανάποδα. Και πάμε να βάλουμε. Δώσε πόνο με τη σιλικόνη. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Σταθεροποιείται πάρα πολύ γρήγορα, στεγνώνει αμέσως. Ναι, στεγνώνει αμέσως και δεν φεύγει τόσο εύκολα όσο οι υπόλοιπες. Γι' αυτό την χρησιμοποιώ. Λοιπόν, το κολλάμε εδώ και μετά παίρνουμε και τη σταγόνα. Βάζουμε και στη σταγόνα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το θέμα θα κάνει πάταγο στους φίλους και στις μαμάδες βέβαια που μας παρακολουθούν. Να ξέρεις ότι θέλω και άλλες ιδέες μέχρι και το επόμενο διάστημα. Σκέψου ωραία πραγματάκια που σκέφτεσαι εσύ. Πάντα έχεις μια ωραία πρόταση. Βρε παιδί μου, ποτέ αυτό το κορίτσι, όποτε το έχω ρωτήσει, πάντα νιώθει αυτό το οποίο θέλω, αυτό το οποίο σκέφτομαι, αυτό το οποίο με βοηθάει να υλοποιήσουμε για να προτείνουμε και σε όλους εσάς, με το δικό της τρόπο. Είναι ευχάριστη διαδικασία. Εγώ περνάω καλά που σε βλέπω να φτιάχνεις μπιγλιμπίδια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Σου έχω πει, είναι αμοιβαίο αυτό. Δηλαδή, είναι και ο άνθρωπος να στο βγάζει αυτό και να θέλεις να κάνεις κάτι. Σε ευχαριστώ. Και μας βάζει ο Ιπολίτης και... Συγγνώμη, έβλεπα και πριν, κάθε φορά που έρχομαι,
Παρακολουθώ το θέμα το προηγούμενο. Μιλάμε με τρομερή αφοσίωση, γιατί φέρνεις πάρα πολύ ωραία θέματα και για γονείς ειδικά. Σε ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά, ειλικρινά σου το λέω. Χαίρομαι πολύ και τέτοια δεν θέματα το λέω έτσι, θέλω... το εννοώ πολύ. Πολύ αληθινά. Το νιώθω. Σε ευχαριστώ. Προσπαθώ ειδικά τις οικογένειες και θέματα τα οποία ξέρω ότι απασχολούν πάρα πολύ τους γονείς και τους νέους γονείς, αλλά γενικά είναι θέματα τα οποία έχουν μια βαρύτητα και ενδιαφέρον, να λύνουμε απορίες, να μαθαίνουμε, ναι, να γινόμαστε καλύτεροι και να εξελισσόμαστε. Δεν έχω γίνει ακόμα μανούλα, αλλά προετοιμάζομαι να ξέρεις όλα αυτά που μαθαίνω. Τουλάχιστον θα είμαι ενημερωμένη. Έτσι, αυτό. Φοβισμένη θα είμαι σίγουρα. Ενημερωμένη όμως. Εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ γυναίκα έτοιμη να. Λέμε θέλω να γίνω μάνα, αλλά ποτέ δεν νιώθεις απόλυτα έτοιμη ότι ήρθε η στιγμή σου, μέχρι που έρχεται το μωράκι σου. Βέβαια, δεν το συζητώ. Το θέμα είναι, εντάξει, είναι μέχρι να το θέλεις πολύ, ρε παιδί μου, αλλά μετά είναι αυτό που έχουμε πολλές φορές, ότι η καθημερινότητα πολλές φορές που κουράζει και αυτά, σε κάνει κάποιες φορές να δυσκολεύεσαι. Αλλά αξίζει όλη η ταλαιπωρία και όλη αυτή η κατάσταση. Μόνο άμα το δεις να έρχεται να σε αγκαλιάζει, να σε χαμογελάει, να σου λέει σ' αγαπώ, τελειώνουν όλα. Εμένα μου λες. Ναι, τελειώνουν όλα. Εδώ με τον ανιψιό σου. Τρελάθηκα. Τον έχω έρωτα. Τι έχω πάθει, πες μου. Αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου. Ειλικρινά. Τρελαθεί. Ναι, είναι. Αμορά. Μα να σου πω κάτι. Λέω καμιά φορά, όταν φεύγω από κάποια δράση, νιώθω τόσο γεμάτη, γιατί τα παιδιά σου... Υπάρχει τρομερή αλληλεπίδραση εκείνη την ώρα και στο ανταποδίδουν άμεσα. Τις πράτες. Σας φουγκάρει αμέσως, έρχεται πάπ και το απορροφάς. Ξέρω, θυμάμαι τα χρόνια μου ως δασκάλα και αυτό. Θυμάμαι πώς μέσα στην κούραση, μέσα στην αγωνία, στο άγχος, ξέρεις, και είναι και η πίεση και τη διδακτική ύλη πολλές φορές. Και ήταν αυτό το πράγμα, αυτή η αγκαλιά, αυτό το. Να έχεις τις μαύρες και να σου λέει: Κυρία, είσαι πιο όμορφη. Κυρία, είσαι καλύτερη, πιο έξυπνη. Όλα καλύτερα τα έκανα. Βέβαια. Αν και πάντα ξέρεις ότι το παιδί στο λέει χωρίς να έχει αυτό το φίλτρο ή να του το πω για κάποιο σκοπό. Αυτό. Σε βλέπει και στα μάτια, έτσι είναι και με τους γονείς. Η μανούλα, ας πούμε, τη βλέπει την πιο όμορφη, την πιο έξυπνη. Είναι η μανούλα του. Έτσι. Αχ. Στο εύχομαι. Σε ευχαριστώ. Πολύ. Λοιπόν, και το καλύπτεις. Σιγά σιγά. Μεγαλώνουμε, Μαρή. Να μεγαλώνουμε καλά. Ναι. Αυτό. Αυτό. Και μέσα μας να είμαστε παιδιά. Ναι. Να έχουμε και κάτι παιδικό, να κρατάμε. Έτσι είναι και έτσι χρειάζεται να είναι. Βέβαια. Μα να σου πω κάτι, άμα μας διδάσκαν τα παιδιά, θα περνάγαμε καλύτερα. Ισχύει. Γιατί, να, αυτά τώρα χαίρονται, βγαίνει ο ήλιος, α, βγήκε ο ήλιος, ναι, με το ουράνιο χαρά. Τόξο, δες το ουράνιο. Παρατηρούν. Και βλέπεις και λες. Παρατηρούν, Μαρή. Βγήκε το ουράνιο τόξο. Και αυτό είναι, δες μαγεία. Είναι χαρά, είναι ώρα για πάρτι. Είναι ώρα για πάρτι. Ναι. Λοιπόν, και το καλύπτει σιγά σιγά. Και με αυτό πάλι βγαίνεις, μπορεί να βάλεις γαλότσες από κάτω. Mm. Μπορείς να φτιάξεις και πάνω σου εδώ μια στραπή. Είναι ουράνιο τόξο, που είπαμε τώρα για το ουράνιο τόξο. Σωστά. Μπορείς να βάλεις από κάτω, να βάλεις χρώματα. Δηλαδή να είναι κόκκινη μπλούζα, με πορτοκαλί, ξέρω εγώ, παντελονάκι, που στα παιδικά ειδικά, εντάξει, βρίσκεις πιο εύκολα. Ισχύει. Τα χρώματα. Και παπηγιονάκια μπορείς να βάλεις, ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Και να του βάλεις τα γονίτσες πάνω. Πολύ ωραία. Άστο το καπελάκι της βροχής. Δείξε μου τα άλλα μπιγλιμπιδάκια. Λοιπόν, προτάσεις. Τώρα πολλές εδώ. Θέλω. Και ο Ιχολίτης σας δυναμώσει λίγο τη μουσική κάτω, να πούμε και εμείς το mood. Λοιπόν, εδώ. Αρχίσαν όλοι να κάνουν τέτοια. Δεν ξέρουμε να το χορεύουμε, ξέρουμε όμως ότι βγαίνει από την καρδιά μας. Πάμε, Μαρή. Πού ήταν να σου πετάξω μια, περίμενε. Πέτα μια σερπαντίνα, έτσι για το καλό. Και εγώ θα κάνω πως δεν το περιμένω. Ναι. Βρε, δώστε σερπαντίνες και δώστε αγάπη. Μα ναι. Έλα. Πάμε. Να τα. Τέτοια θέλω εγώ. Σερπαντίνα και από κρυά. Εγώ είμαι έτοιμη για το ρέθινο, να ξέρεις. Εσύ τι θα ντυθείς φέτος, έχεις σκεφτεί? Δεν θα σας το αποκαλύψω. Καλά, ναι, σωστά. Έκπληξη. Σωστό. Έκπληξη. Σωστό. Κάτσε, έχω φέρει. Αλλά με σένα που κάνω παρέα, δεν ξέρω τι θα πρώτο ντυθώ. Κάθε μέρα θα έρχομαι. Να το. Μασκαρά. Τώρα έρχεται το καλό. Όχι στο κεφάλι. Όχι. Το ροζ. Όντως τώρα έχει το καλό. Λοιπόν, εδώ για πάμε. Φέρει. Πολύ απλά τώρα. Τι μπορείς να κάνεις, Μπορείς να πάρεις άσπρα μπαλόνια. Φουσκώνεις μερικά, τα βάζεις πάνω στην μπλούζα, ναι. Βάζεις και αυτό, παίρνεις βούρτσα, σφουγγαράκι, παπάκι
και φεύγεις. Το και φοράς από μέσα άσπρα. Ή μια μπουρνουζό πετσέτα, ένα μπουρνούζι, κάτι. Έτοιμος. Πάμε για μπάνιο. Λοιπόν, και είσαι πάρα πολύ ωραίος. Με πράγματα που στο σπίτι. Καλά, ναι. Μπορείς να βρεις. Και είσαι πανέτοιμος. Και τη βγάζεις καθαρή. Εδώ σου έχω φέρει και ένα Λοιπόν, με ένα τέτοιο απλό και ένα καπέλο. Detective. Sherlock Holmes. Και βάζεις μια καπελαδούρα. Έτσι. Τι ωραίο mood είναι αυτό που μας έχεις φέρει. Λοιπόν, εδώ, μαέστρο, τι κάνουμε. Εδώ, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Παίρνεις ένα καπέλο. Ο πιτσαδόρος. Εδώ, λοιπόν, και παίρνεις και τα ωραία τα υπόλοιπα που έχεις στο σπίτι. Τις κουτάλες. Κουτάλες. Τσουκ. Και ντύθηκες. Βάζεις μια ωραία. Βάζεις άσπρα. Και μια ωραία ποδιά. Μια ωραία ποδιά. Αν κρατάς και μια πίτσα ερχόμενος. Ω, τέλεια, θα φάμε κιόλας. Να στη μούλα είσαι. Ένα άλλο. Μπορείς να βάλεις μια ποδιά λευκή στο παιδί. Ένα μπερέ. Σε σένα, ένα μπερέ. Να τη βάψετε κιόλας, να τη χρωματίσετε την ποδιά. Παίρνεις και πινέλα, παίρνεις και ένα τέτοιο. Έτοιμος ο ζωγράφος. Τσακ. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Χάρηκα. Παχατουρίδης, πώς το λέγεται. Γκρέκος. Λοιπόν, τι ωραίες προτάσεις, τι ωραίες ιδέες. Ναι, το ευχαριστιέσαι. Ξέρεις, μπορείς να παρατηρήσεις γύρω σου. Θέλεις να ντυθείς, ας πούμε, μαλλιά κουβάρια. Παίρνεις τις κλωστές, παίρνεις ό,τι θέλεις. Κολλάς πάνω σε ένα καπελάκι απλό. Σιλικόνη βοηθάει πάρα πολύ η ζεστή. Οπότε ναι, και οικονομικό σου βγαίνει και κάνεις τις τσαχπινιές σου. Βάζεις ό,τι μπορεί να συντεριάξει, ό,τι κοιτάς γύρω σου, ό,τι έχεις. Ή να αφήσεις τη φαντασία σου να δημιουργήσει. Και ντύνεσαι πράγματα απλά καθημερινά. Την ντύθηκες λουλούδι. Την ντύθηκες παπαρούνα. Όλο κόκκινο. Βάζεις και ένα λουδάκι. Κουτσάρεις και μια παπαρουνίτσα έτσι για το καλό. Τι άλλο μπορεί να βρω να σου πω. Πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ. Καρτούν. Ναι, γιατί αυτό που σου έστειλα και με το χταπόδι. Α, καλτσόν. Με τα καλτσόν με τα ποδάρα. Και ναι, δώστε τη φωτογραφία αυτή. Αυτό είναι καλτσόν. Είναι 4 ζευγάρια. Βάζεις μέσα. Να το. Βάζεις μέσα. Φτιάχνεις και δύο μάτια σαν αυτά που φτιάξαμε στη Μέδουσα. Διακριτικά. Ναι, πολύ διακριτικά. Το οποίο είναι ξεστή ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Θέλεις και τη μια φίλη μου έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειλικρινά και βάζεις και ένα ωραίο πλούβο. Είσαι και ζεσταντημένο. Μπράβο. Δεν θα κρυώσεις ποτέ. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι αυτό τη απόκριση. Ειδικά. Και εμείς οι μεγάλοι, αλλά πάντα ειδικά οι μανούλες. Ξέρεις, λίγο θέλουν να είναι ζεστά γιατί. Εντάξει. Φίλες τώρα. Ναι, καλοκαίρι. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Ναι. Κυρία μου, μόλις ξεκίνησε η διαδικασία αυτή. Ετοιμαζόμαστε και μετράμε αντίστροφα. Τις αγαπάς τις απόκριες. Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν. Κι εγώ. Ναι, πολύ. Ναι. Πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Αμέ. Βλέπετε τη σελίδα της Μαρίας σε όση ώρα εμείς συζητούσαμε στο Facebook, γιατί ανεβάζει πολύ ωραίες ιδέες, πολύ ωραίες προτάσεις και μας ξεσηκώνει. Και τα εντοπίζω εγώ και τις φέρνω εδώ κοντά μας.